Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αγία Παρασκευή απόψε, καθώς σε μία ώρα ακριβώς αρχίζει το debate των αρχηγών. Η αλήθεια είναι ότι απόψε δεν κρίνονται οι εκλογές. Σπανίως εκλογές κρίθηκαν από ένα debate, εκτός φυσικά και αν γίνει κάποιο μεγάλο λάθος. Θα δούμε λοιπόν αναλυτικά όλη την επικαιρότητα και όλες τις προετοιμασίες. Συνδεόμαστε αμέσως με τον Δημήτρη Τάκη, είναι στο Ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή, για να δούμε, Δημήτρη, ποιοι και από τους πολιτικούς αρχηγούς αλλά και από τους συναδέλφους έχουν ήδη φτάσει εκεί. Λοιπόν, Μαρία, να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κανείς από τους πολιτικούς αρχηγούς. Έχουν έρθει όμως τρεις από τους έξι δημοσιογράφους που θα πάρουν απόψε μέρος στο debate. Να ξεκινήσω από τις κυρίες. Έχει έρθει Μαρία Χούκλη και η Σία Κοσιόνη από τον Αντένα και τον Sky αντιστοίχως και ο Αντώνης Στρόιντερ από τον Αλφα. Από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν έχει έρθει κανείς. Προφανώς από στιγμή σε στιγμή σιγά σιγά θα έρχονται, γιατί η ώρα ήδη είναι 8 και στις 9 θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ανάψουν τα φώτα στο μεγάλο στούντιο της ΕΡΤ και να ξεκινήσει η τηλεμαχία. Τώρα, αναμένονται με ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις, όμως, Μαρία, και λόγω της επικαιρότητας, αναμένονται με ενδιαφέρον οι αντιπαραθέσεις που θα έχουν τέσσερα δίδυμα στο απόψινο debate. Το πρώτο είναι το κλασικό δίδυμο Τσίπρας με Ημαράκης. Έχουν πει πολλά ο ένας για τον άλλον τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Σήμερα θα κάθονται δίπλα-δίπλα και να δούμε πώς θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Το δεύτερο ενδιαφέρον δίδυμο είναι Τσίπρας Λαφαζάνης. Θα είναι η πρώτη φορά μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και τη δημιουργία της Λαϊκής Ενότητας που ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθούν μαζί στο ίδιο στούντιο και θα αναγκαστούν αυτά που ένας εναντίον του άλλου λένε δια ανακοινώσεων να τα πούνε επίσης διαζώσεις. Το τρίτο ενδιαφέρον και ενδεχομένως εκρηκτικό δίδυμο είναι με Ημαράκης Καμένος. Και λέω ενδιαφέρον λόγω της επικαιρότητας που έχει ανάψει και της αντιπαράθεσης που έχει ανάψει τις δύο τελευταίες μέρες με αφορμή το θέμα των εξοπλιστικών. Έχουν ανταλλάξει βαριές κουβέντες. Ακριβώς. Και ένα τέταρτο ενδιαφέρον δίδυμο είναι αυτό του κυρίου Κουτσούμπα με τον κύριο Λαφαζάνη. Και εδώ οι δύο πλευρές έχουν πει ο ένας για τον άλλον βαριά λόγια. Θυμίζω το Λαφαζανιές που είπε ο κύριος Κουτσούμπας για τον κύριο Λαφαζάνη. Για τον κύριο Λαφαζάνη, σωστά. Και βεβαίως αναμένονται να δούμε σε όλα αυτά πώς θα τοποθετηθεί τόσο ο Σταύρος Θεοδωράκης όσο και η Φόφη Γεννηματά. Είχαμε ελάχιστες ώρες. Προτείναμε κάποιες αλλαγές, όσες μπορούσαμε. Προτείναμε ένα κύκλο επιπλέον ελεύθερων ερωτήσεων, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία και μεγαλύτερη έκπληξη, αν θέλει, στους πολιτικούς αρχηγούς ως προς τα ερωτήματα που θα δεχθούν. Ναι. Πολλά, τα περισσότερα κόμματα έκαναν αυτή την πρόταση δεκτή. Υπήρξαν ωστόσο κάποιες διαφωνίες που, αν επιμέναμε στο σημείο αυτό, μπορεί και να τυναζόταν το πράγμα στον αέρα. Επομένως, συμβιβαστήκαμε σε αυτό. Αντί ελεύθερων ερωτήσεων, έσπασε η δεύτερη πολύ μεγάλη ενότητα που είχε κοινωνική διοίκηση, παιδεία, υγεία, ασφαλιστικό, όλα μαζί. Αυτά έγιναν σε δύο. Τώρα, εναπόκειται στον επαγγελματισμό από τη μία το δικό μας, των δημοσιογράφων, να κάνουμε επί της ουσίας ερωτήματα που απασχολούν τον κόσμο και κυρίως την καλή διάθεση και την ειλικρινή διάθεση των πολιτικών αρχηγών να δώσουν επί της ουσίας απαντήσεις. Εγώ θα ευχόμουν τα debate από εδώ και πέρα να γίνονται και με διάλογο μεταξύ των πολιτικών αρχηγών για να μπορούν οι πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τις θέσεις των κομμάτων, ιδίως για το μέλλον, γιατί θα συμβεί από την επόμενη μέρα των εκλογών. Εύχομαι να είναι μια καλή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω τον κύριο Μεϊμαράκη να έχει φτάσει, Ειρήνη. Μόλις λοιπόν έφτασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το αυτοκίνητό του με τα συνοδευτικά μπήκαν στο προάβλιο χώρο του Ραδιομεγάρου. Φαντάζομαι τη γραβάτα θα την βάλει μέσα. Δεν θα κάνει την έκπληξη να εμφανιστεί χωρίς γραβάτα ο κύριος Μεϊμαράκης. Μένει να το δούμε, γιατί μέχρι τώρα μόνο ο κύριος Καμένος φοράει γραβάτα, ούτε ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος έφτασε πριν από λίγο εδώ, φορούσε γραβάτα και δεν συνηθίζει να φοράει βέβαια και ο Αλέξης Τσίπρας. Γι' αυτό το λέω. Βλέπουμε τα πλάνα να μπαίνει στο εσωτερικό. Και ο κύριος Λαφαζάνης, πόσο μάλλον. Ακριβώς. Έχει έρθει και ο κύριος Κουτσούμπας, λοιπόν, έφτασε πριν από λίγο, ναι, ο κύριος Κουτσούμπας και νωρίτερα είδαμε και τη δήλωσή του, ο πρόεδρος ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Καμένος. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Ταγματάρχη, Ειρήνη, δεν έχει το πλάνο εσύ αυτή τη στιγμή, να βάζει το ασανσέρ τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ εδώ βλέπουμε και τα πλάνα με τον κύριο Κουτσούμπα που ήρθε προηγουμένως, όπως είπες. Αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι ο διάλογος, όπως γίνεται σε αυτό το debate, όπως το λέμε στα ελληνικά, δεν έχει και τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές ώστε η συζήτηση που θα γίνει να υποβοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ενημέρωση του ελληνικού λαού για τις θέσεις των κομμάτων. Τον Σταύρο Θεοδωράκη στοχεύει το δεύτερο σπότ της Λαϊκής Ενότητας. Πρωταγωνιστής ο Κώστας Λαπαβίτσας, υποψήφιος βουλευτής στην Αχαΐα με τη Λαϊκή Ενότητα.
Θα πεινάσουμε άμα βγούμε από το ευρώ. Μπα. Σίγουρα. Ναι. Μην τους αφήνετε να σας φοβίζουν. Εμείς έχουμε πολλά να σας πούμε για το πώς να αλλάξει η Ελλάδα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο δεύτερο προεκλογικό σπότ εμφανίζουν ως ρεμπέτη τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ρίχτα, Βαγγέλα. Φοφή, τιμάσου. Δε μας νοιάζει, δε ρωτάμε. Τι συνέβη, το ξεχνάμε. Μήνυμα μπροστά να πείτε. Το Jurassic Park να δείτε. Ανοίξαμε. Μπείτε. Στις 20 Σεπτεμβρίου τους κόβουμε τη μαγιά. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Το αναγκαίο καλό, πιο αναγκαίο από ποτέ. Στο πρώτο προεκλογικό σπότ της Χρυσής Αυγής στέλνει μήνυμα στους πολίτες ο γραμματέας Νίκος Μιχαλολιάκος. Ελληνικέ λαέ, στάσου στο πλευρό της Χρυσής Αυγής, στον αγώνα της, ενάντια σε αυτούς που λαιλάτισαν τα όνειρά σου. Ψήφος στη Χρυσή Αυγή σημαίνει πίστη, πατρίδα, ελευθερία. Ψήφος στη Χρυσή Αυγή σημαίνει όχι στα μνημόνια, όχι στη λαθρομετανάστευση, όχι στην ξενοκρατία. Η ψήφος στη Χρυσή Αυγή είναι η μόνη εθνική επιλογή. Οι πολίτες ζητούν απαντήσεις και για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Συνδεόμαστε με την πλατεία Βικτωρίας που έχει μετατραπεί σε προσφυγικό καταβλισμό. Είναι εκεί η Κωνσταντίνα Καζαντζή και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Κωνσταντίνα. Ναι. Καλησπέρα, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην πλατεία Βικτωρίας. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύς ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Είναι εκατοντάδες οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που βρίσκονται πάνω στην πλατεία. Μπορείτε να δείτε. Ψάχνουν να βρουν ένα καταφύγιο για να περάσουν το βράδυ. Είναι κάτω από τα δέντρα, στα πεζούλια, όπου υπάρχει πεζούλιο, όπου υπάρχει παρτέρι. Προσπαθούν να βρουν ένα χώρο για να περάσουν το βράδυ. Πρέπει να σας πω ότι ήμασταν από το πρωί εδώ. Το πρωί ήταν γύρω στα 300 άτομα, πρόσφυγες και μετανάστες. Τώρα είναι σαφώς πολύ περισσότεροι. Είναι όλη η πλατεία γεμάτη. Πάρα πολλά παιδιά ανάμεσά τους. Είναι τόσος πολύς ο κόσμος που καταφεύγουν και στα γύρω στενά και στις εισόδους των πολυκατοικιών. Και αυτό είναι κάτι που έχει προκαλέσει την αγανάκτηση μερίδας κατοίκων. Λένε ότι καταλαβαίνουν το δράμα αυτών των προσφύγων. Από την άλλη όμως χρειάζονται οπωσδήποτε χημικές τουαλέτες, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν που να πάνε προκειμένου να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Υπάρχει αγανάκτηση από κάποιους κατοίκους, υπάρχει βεβαίως και συμπόνια από κάποιους άλλους. Ναι, Μαρία, με ακούς? Κωνσταντίνα, παρακολουθούμε εμείς και την εικόνα. Πρέπει να σας πω ότι εδώ η πλατεία Βικτωρίας είναι μόνο ένας σταθμός σε αυτό το μεγάλο ταξίδι που ξεκινά από τη Συρία, από το Αφγανιστάν και από άλλες περιοχές. Είναι μόνο ένας σταθμός. Έρχονται εδώ, δηλαδή για ένα ή για δύο βράδια το πολύ, και στη συνέχεια επιβιβάζονται σε τρένα ή σε πούλμαν, στα κτέλ. Αυτός δηλαδή είναι ο στόχος, να περάσουν ένα βράδυ εδώ και στη συνέχεια να συνεχίσουν να φύγουν για την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Τι γίνεται όμως τώρα? Όσοι και να φεύγουν, έρχονται καινούργοι. Είδαμε και το απόγευμα έφτασε πάλι το Ελευθέριος Βενιζέλος με 2.500 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα βρεθούν εδώ στην πλατεία Βικτωρίας. Οπότε όσοι και να φεύγουν, αμέσως το κενό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αναπληρώνεται από καινούργιους πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται εδώ, που είναι σαν σημείο συνάντησης. Θα έλεγα, όλοι Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.